Είναι δεδομένο ότι καταδικάζουμε. Δεν χρειάζεται μεγάλες κουβέντες και μεγάλες λέξεις στις τραμπουκισμούς, γιατί τέτοιοι είναι. Και μάλιστα σε ξυλοδαρμό φτάσαν. Φυσικά, για να θυμίσω και την ιστορία, δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται. Και απειλήθηκαν με τη Χρυσή Αυγή, αλλά και παλιότερα, πολύ παλιότερα, έπεσε ξύλο. Επί εποχή ΣΕΡΕ εννοώ. Βέβαια, καλό είναι να διαβάζει κανένας την ιστορία. Απαράδεκτα είναι. Και αν θέλετε, δείχνουν και το ποιόν αυτών που τα κάνουν. Το πώς καταφεύγουν έτσι. Έχουμε ξαναζήσει τέτοιες στιγμές και μάλιστα με μεγάλη ανοχή μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο επί Χρυσής Αυγής στην περίοδο της Ανόδου. Γιατί μετά άλλαξαν τα πράγματα. Δεύτερον, έχουμε καταδικάσει επίσημα ακόμα από την πρώτη στιγμή τη βιοπραγία κατά της Βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Τρίτο που θέλω να πω είναι ότι οι φασιστικές ή κρυπτοφασιστικές οργανώσεις, από ό,τι αποδείχτηκε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αντιμετωπίζονται νομικά ή και νομικίστικα. Και να πω κάτι, έφυγε ο κ. Στίγκα. Η πρώτη δήλωση το βράδυ του κυρίου Στίγκα, ήμασταν μαζί στην τηλεόραση, ήταν ευχαριστούμε τον Κασιδιάρη για την βοήθεια που μας παρήχε σε αυτές τις εκλογές και που μας βοήθησε κλπ. Κλπ. Δηλαδή, τι άλλο έπρεπε να γίνει? Να έρθει με τη φωτογραφία εδώ στις μπλούζες, τις σύγχρονες. Άρα λοιπόν, μην μας παριστάνουν και τους και τους αθώους. Έλεγα λοιπόν ότι ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται ούτε νομικά ούτε νομικίστικα. Και αποδεικνύεται από την ίδια την πραγματικότητα ότι η ακροδεξιά είναι εφεδρεία του συστήματος. Παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας και της που παλεύει το φασισμό. Μελώνει. Ακροδεξιά, φασίστρια λέγαν, μια χαρά κυβερνάει και εφαρμόζει και όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι οποίες τσακίζουν τους λαούς. Αυτό θα γίνει σε μια πορεία και στη Γερμανία. Αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες. Και τα υπόλοιπα είναι κοροϊδίες. Γιατί την ακροδεξιά και τον φασισμό τον ανέστησε και τον θρέφει η ίδια η πολιτική που ακολουθεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την αναθεώρηση της ιστορίας, με τον αισχρό αντικομουνισμό που ξεπερνάει και τις πιο δύσκολες εποχές μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επομένως, εμείς λέμε ότι ο φασισμός και η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με νομικά τερτύπια, αλλά πρέπει ο λαός να τον τσακίσει. Και αυτός μπορεί κυριολεκτικά να τον στείλει εκεί που ανήκει. Δηλαδή στα σκουπίδια, στο σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Εδώ υπάρχει διαγωνισμός, απαράδεκτος κατά τη γνώμη μας, απέναντι στους ανθρώπους που πιστεύουν και που είναι χριστιανοί και δικαίωμά τους. Και το σεβόμαστε. Εδώ προσπαθούν να εργαλειοποιήσουν κυριολεκτικά πάρα πολύ, μην αρχίσω και λέω, γιατί θα ψάχνονται πάρα πολύ, αλλά καταλαβαίνει ο κόσμος, να εργαλειοποιήσουν την πίστη που έχει ένας και που είναι χριστιανός κλπ. Και να τη χρησιμοποιήσουν για πολιτικά ωφέλη. Οι εκλογές, μια και μιλήσαμε για τις ευρωεκλογές, όπως και όλες, πρέπει να είναι αντικείμενο πολιτικής, ιδεολογικής αντιπαράθεσης. Σκληρής, αλλά πολιτική αντιπαράθεση. Και όχι αυτή η ξεφτύλα που υπάρχει καθημερινά, είτε στα πρωινάδικα είτε οπουδήποτε αλλού, που το κοτσομπολιό σε σχέση με την πολιτική συζήτηση είναι 80-90%. Αυτά.